Στη σημερινή μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος της Χούντας των Συνταγματαρχών, στη σημερινή μαύρη επέτειο της κατάλυσης της δημοκρατίας στη χώρα μας, είναι σημαντικό, επιβεβλημένο, να θυμόμαστε εκείνους που αντιστάθηκαν, εκείνους που αγωνίστηκαν, εκείνους που δώσανε την προσωπική τους ελευθερία, τη σωματική τους ακεραιότητα, τη ζωή τους την ίδια, για να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο και ότι την κρίσιμη στιγμή οι άνθρωποι και πρώτα απ' όλα οι νέοι άνθρωποι ήταν εκείνοι που αντιστάθηκαν διακινδυνεύοντας και τη ζωή τους και την ύπαρξή τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, στα κολαστήρια του ΕΑΤΕΣΑ, όπου βασανίστηκε άγρια και ο πατέρας μου, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, και η μητέρα μου, η Λίνα Αλεξίου, και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή και την υγεία τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση κάθε φορά που σκέφτομαι ότι νέοι άνθρωποι πριν από μας αγωνίστηκαν για μας. Είναι υποχρέωσή μας να μην ξεχνάμε, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε, να θυμόμαστε, κυρίως όμως να αγωνιζόμαστε και να δικαιώνουμε με το παράδειγμά μας, τη ζωή μας και την ύπαρξή μας, τους αγώνες εκείνων οι οποίοι πριν από μας συγκρούστηκαν με αδυσόπιτες απολυταρχίες και εξουσίες, αψήφισαν βασανιστήρια, φυλακές και απειλές για τη ζωή τους και στάθηκαν συνδεδεμένοι με το αγαθό της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αυτά είναι που και σήμερα μας εμπνέουν.